Τε και πολυσέβαστε επιμενάρχα της ευλογημένης αυτής επαρχίας, πανοσιολογιότατοι Άγιοι, καθηγούμενοι εντιμότατοι άρχοντες, σεβαστοί μου πατέρες και αδελφοί μου αγαπητοί, δύο μεγάλες ηγετικές μορφές επαναλαμβάνω του στερεώματος της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, τιμά σήμερα η Αγία μας Εκκλησία, η μητέρα μας η Ορθόδοξη Εκκλησία, τον Άγιο Αθανάσιο, Πατριάρχη Αλεξανδρίας και τον Άγιο Κύριλο, Πατριάρχη Αλεξανδρίας. Και μολονότι τα δυο αυτά πρόσωπα έζησαν σε διαφορετικές εποχές και κοιμήθηκαν και έφυγαν δηλαδή από τον κόσμο σε διαφορετικές εποχές, όπως δηλαδή ο Άγιος Αθανάσιος στις 2 Μαΐου, οπότε και γιορτάσουμε τη μνήμη του και συγχρόνως την ανακομιλή των ιερών του Λειψάνων, αλλά και ο Άγιος Κύριλλος στις 9 Ιουνίου, εν τούτης όμως έρχεται η Εκκλησία μας και τιμά τη μνήμη του στην σύναξη, ιδιαίτερα τον μήνα Ιανουάριο, που ονομάζεται μήνας των Πατέρων της Εκκλησίας. Και αυτό γιατί από την 1η Ιανουαρίου γιορτάσαμε και τιμήσαμε τη μεγάλη εκείνη οικουμενική μορφή, τον Μέγα Βασίλειο, τον Ουρανοφάντορα, αυτόν τον οποίον προσφιέστατα ονόμασαν Χρυσία Ειδώνα της Εκκλησίας και Παρακαταθήκη των Δογμάτων, εν συνεχεία τον αδελφό του, τον Άγιο Γρηγόριο Επίσκοπο Νήσης, τον Άγιο Θεοδόσιο τον Κοινοβιάρχη, χθες τον καθηγητή της Ερήμου τον Άγιο Αντώνιο, σήμερα αυτές τις δυο μεγάλες οικουμενικές μορφές, όπως και εν συνεχεία τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο και στο τέλος του μηνός Ιανουαρίου, τις τρεις μεγάλες εκείνες μορφές των τριών ιεραρχών, του Αγίου Βασιλείου, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Αποδίδει η Εκκλησία μας κατά αυτόν τον τρόπο τον δίκαιο έπαινο στα παιδιά της αυτά, τα οποία πάλεψαν, προκειμένου δηλαδή να κρατήσουν την άπαξ της Αγίης Παραδοθής Απίστη. Αυτόν δηλαδή τον Χριστό, όπως εκείνος φανερώθηκε πάνω στη γη. Γιατί η Ορθοδοξία μας δεν είναι ανακάλυψη του ανθρώπου, αλλά αποκάλυψη του ιδίου του Θεού. Δεν ανακαλύπτει κανείς το Θεό, αλλά έρχεται ο ίδιος ο Θεός και φανερώνεται πάνω στη γη. Γι' αυτό και επαναλαμβάνει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής και ο Λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσεν εν ημίν και θεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά Πατρός. Δηλαδή ο ίδιος ο Θεός κατέβηκε στη γη και έγινε άνθρωπος δια φιλανθρωπία και ντύθηκε το ανθρώπινο φύραμα και πήρε την δική μας αμαρτωλή φύση προκειμένου να την καθαγιάσει, να την πλύνει μέσα στα νερά του Ιορδάνου, να την γεμίσει με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, να της δώσει την δυνατότητα της Θεώσεως και εν συνεχεία να καταργήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου του τέστη τον διάβολο και να δώσει στον άνθρωπο αυτή τη δυνατότητα της αιωνίου ζωής. Λοιπόν, οι πατέρες αυτή της Εκκλησίας πάλεψαν για να μπορεί ο Χριστός, ως τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, να σώσει τον άνθρωπο. Να έχει δηλαδή ο άνθρωπος τη δυνατότητα της σωτηρίας. Επιτρέψτε μου λοιπόν σήμερα, αφού ευχαριστήσω προηγουμένως τον Σεπτόπι Μενάρχη σας και τον Άγιο Καθηγούμενο και Πολυαγαπητό μου Πατέρα Νικηφόρο για την πρόσκληση την οποία μου απίφθηναν, να βρίσκομαι ανάμεσά σας, δυο χαρακτηριστικά γνωρίσματα να μεταφέρω στην αγάπη σας από τις μορφές αυτές των Αγίων της Εκκλησίας μας. Το πρώτο γνώρισμα του Μεγάλου Αθανασίου αλλά και του Αγίου Κυρίλου Πατριαρχών Αλεξανδρίας είναι το γνώρισμα της σταθερότητος. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είχαν σταθερότητα. Σταθερότητα σε αυτό το οποίο πίστευαν. Σταθερότητα στη ζωή τους. Σταθερότητα στα λόγια τους, σταθερότητα στα έργα τους, σταθερότητα στην αρετή τους. Ο Άγιος Αθανάσιος πάλεψε σε μια ιδιαίτερη εποχή. Ως νεαρός διάκονος βρέθηκε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Ήταν ο στήλος αυτής της Ιεράς Συνόδου, της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Και μολονότι σαν διάκονος δεν είχε τον λόγο, εν τούτης μέσω του πνευματικού του πατρός του Αγίου Αλεξάνδρου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, ορθοτόμησε και εκείνος τον λόγο της αληθείας.
Ομοιούσιος, έλεγε ο Άριος, ομοούσιος ο Μέγας Αθανάσιος, και τούτο για ένα γιώτα. Για σκεφτείτε, 100 χρόνια αγώνες για ένα γιώτα. Γιατί όπως έλεγε, αν ο Χριστός είναι ομοιούσιος, όμοιος με τον Πατέρα, δεν είναι Θεός. Αν όμως ο Χριστός είναι ομοούσιος, άρα δηλαδή είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, άρα λοιπόν έχει αυτή την δυνατότητα της σωτηρίας. Έχει την δυνατότητα ο άνθρωπος να σωθεί και να οικειοποιηθεί αυτή τη σωτηρία και να γίνει πολίτης της αιωνίου ζωής. Και αυτή την σταθερότητα ιδιαίτερα την υπέδειξε όχι στον καιρό της γαλήνης, αλλά στον καιρό των θυελωδών ανέμων, θα λέγαμε, στον καιρό του πολέμου, στον καιρό όταν τον εξόρισαν από την Αλεξάνδρεια και βρέθηκε πότε κοντά στον πνευματικό του πατέρα, τον Μέγα Αντώνιο και καθηγητή της Ερήμου, πότε κρυμμένος μέσα σε ένα πηγάδι, πότε φιλοξενούμενος σε ένα σπίτι μιας ευσεβούς γυναικός, πότε στη Δύση φιλοξενούμενος εκεί από τους δυτικούς Ορθοδόξους, μεταφέροντας εκεί όλο το πνεύμα του Ορθοδόξου μοναχισμού, το οποίο παρέλαβε από τον πνευματικό του πατέρα, τον Άγιο Αντώνιο. Όλα λοιπόν αυτά τα χρόνια παρέμεινε σταθερός στην έπαρξη του καθήκοντος, και όταν ήρθαν οι άνεμοι και όταν έπνεαν, θα λέγαμε, όλα αυτά τα κύματα της ασεβίας εναντίον του, εκείνος τι απαντούσε? Νεφίδριον και τάχιον παρελεύσετε. Γιατί ο χριστιανός είναι συνδεδεμένος με το όνομα του Χριστού, είναι συνδεδεμένος και δεμένος πάνω στην πέτρα που ονομάζεται Χριστός. Και πήλε άδου που κατησχίσουσιν της Εκκλησίας, είπε ο ίδιος ο Χριστός. Και όταν πνεύσουν οι άνεμοι και όταν έρθουν οι ποταμοί, δεν πρόκειται να ξεθεμελιώσουν αυτό το υποδόμημα, γιατί αυτό το υποδόμημα είναι ο ίδιος ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, ο Χριστός, ο οποίος έγινε άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο. Η σταθερότητα λοιπόν ήταν το χαρακτηριστικό γνώρισμα και αυτών των δυο πατέρων της Εκκλησίας, και του Μεγάλου Αθανασίου και του Αγίου Κυρίλου. Και οφείλουμε στο Μέγα Αθανάσιο. Αν σήμερα εμείς είμαστε Ορθόδοξοι, το οφείλουμε στον μεγάλο αυτό πατέρα της Εκκλησίας. Οφείλουμε ακόμη στον Άγιο Κύριλο, γιατί αν σήμερα εμείς τιμούμε Ορθόδοξα τη μητέρα του Κυρίου μας, την Υπεραγία Θεοτόκο, αυτό το οφείλουμε στον Άγιο Κύριλο Πατριάρχη Αλεξανδρίας, που στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο ορθοτόμησε μαζί με όλη τη φορεία εκείνη των Αγίων της Εκκλησίας μας ότι η Θεοτόκος είναι το πρόσωπο εκείνο το οποίο γέννησε Θεόν σε σαρκωμένο, όχι ψηλών άνθρωπων, αλλά τον ίδιο το μονογενή Υιό και Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και θα τονίσει ο Άγιος Κύριλλος ότι όποιος δεν τιμά την Θεοτόκο Μαρία ως αληθώς Θεοτόκον, αυτός εκτόσεστη της θεότητος, δεν έχει δηλαδή την δυνατότητα της σωτηρίας. Και ένα δεύτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα, αδελφοί μου, των μεγάλων αυτών πατέρων της Εκκλησίας, γνώρισμα που σπανίζει σήμερα στην εποχή μας, είναι η συνέπεια στη ζωή τους. Συνεπής ο Άγιος Αθανάσιος, συνεπής ο Άγιος Κύριλλος, συνεπής ως προς το Θεό, ως προς τα καθήκοντά τους απέναντι στο Θεό, στόχος τους, ο προσωπικός τους αγιασμός. Γι' αυτό και ψάλουμε, γι' αυτό και ψάλει η Εκκλησία μας, ο Ιερός Υμνογράφος, ότι οι Άγιοι αυτοί της Εκκλησίας μας πήραν όλες τις αρετές, έργης λάμψαντες ορθοδοξίας, πάσαν σβέσαντες κακοδοξία. Πήραν δηλαδή όλες αυτές τις αρετές, τις οποίες το Άγιο Πνεύμα τις άβρισε μέσα στην καρδιά τους. Γι' αυτό λοιπόν και ήταν συνεπείς απέναντι στο Θεό, συνεπείς απέναντι στους ανθρώπους, συνεπείς απέναντι στον εαυτό τους, και η συνέπεια αυτή τους διέκρινε από την πρώτη στιγμή μέχρι και την τελευταία στιγμή. Συνεπείς απέναντι στον λαό του Θεού μέσα στο Ιερό Θυσιαστήριο, απέναντι στον Ιερό Κλήρο, συνεπείς ακόμη και όταν βρίσκονταν μόνοι τους μέσα στο κελί τους, ενώπιος ενωπίων, δεν είχαν να κρύψουν τίποτα,
ήταν, θα λέγαμε, ένα ανοιχτό σπίτι, ένα ανοιχτό παράθυρο που έβλεπαν οι άνθρωποι, τα έργα τους και την διακονία τους και δόξαζαν με αυτόν τον τρόπο το όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού. Να λοιπόν, δύο πράγματα, δύο μεγάλες αρετές που σπανίζουν σήμερα στη ζωή μας και στην δική μας διακονία και των ποιμένων της Εκκλησίας αλλά και του λαού του Θεού. Χρειαζόμαστε και εμείς σήμερα αυτή την σταθερότητα για να ομολογούμε το πρόσωπο του Χριστού. Βλέπετε ότι σήμερα φτάσαμε σε αυτή την εποχή να χρειάζεται και η δική μας ομολογία. Να ομολογούμε δηλαδή ότι είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ότι πιστεύουμε στον ενανθρωπίσαντα Υιό και Λόγο του Θεού, ότι είμαστε βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος, ότι δεν υπάρχουν άλλες εκκλησίες παρά μόνο η μία, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, ότι η σωτηρία μας είναι η κοινωνία μας με τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, ότι η απαντοχή μας είναι το μυστήριο της σωτηρίας που είναι η Αγία μας Εκκλησία. Χρειαζόμαστε και εμείς σήμερα να ομολογούμε Ιησούν Χριστόν εν σαρκή ελιληθώτα, όπως τονίζει ο Απόστολος Παύλος. Σήμερα που ισλαμοποιείται η Ευρώπη, η πατρίδα μας, σήμερα χρειάζεται και εμείς να κρατήσουμε αυτή την άπαξ της Αγίης παραδοθήσα πίστη. Αυτό δηλαδή το οποίο μας παρέδωσαν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας σαν πολύτιμη παρακαταθήκη με τους δικούς τους αγώνες, με τις δικές τους προσπάθειες, με το αίμα τους και τον υδρότα τους, χρειάζεται σήμερα σε αυτόν τον αιματοβαμμένο τόπο, σε αυτόν τον τόπο των μαρτύρων και των ηρώων, να το κρατήσουμε σαν πολύτιμη παρακαταθήκη. Το κράτιο έχεις του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, την παρακαταθήκη του Αποστόλου Παύλου προς τον μαθητή του, την παρακαταθήκη φύλαξον δια Πνεύματος Αγίου του ενικούντος εν ημίν, όλο αυτό τον τρόπο ζωής της Εκκλησίας μας. Δεν μας χρειάζονται διάφορα άλλα ιδεολογικά συστήματα, δεν μας χρειάζονται άλλα μαθήματα άλλης κουλτούρας. Έχουμε τον δικό μας τρόπο ζωής, την Ορθοδοξία που άντεξε στους αιώνες, την Ορθοδοξία που μεταλαμπάδευσε αυτό το φως του Χριστού στα έθνη και στους λαούς, την Ορθοδοξία η οποία είναι αυτός ο Χριστός, ο παρατηνόμενος εις τους αιώνας. Γι' αυτό χρειάζεται και σήμερα να θυμηθούμε τον λόγο του Ιερού Βριενίου, ούκα παρνησό μεθάσε φίλη Ορθοδοξία, ούψευστο μεθάσε πατροπαράδο τον Σέβας, ενσύ εγεννήθημεν και ενσύ ζώμεν. Έτσι γεννηθήκαμε, ό,τι παρελάβαμε από τους Αγίους μας, ό,τι παρελάβαμε από τους πατέρες μας, αυτό χρειάζεται να κρατήσουμε και αυτό να μεταδώσουμε και στους υπολείπους. Δεν πρέπει να περιμένουμε από τους άλλους, από τους ξένους να μας βοηθήσουν. Το βλέπετε και εσείς σήμερα ότι ο ένας μας αρνείται κατόπιν του άλλου. Εκείνο το οποίο θα σώσει τον τόπο μας είναι ο Χριστός και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, η Παναγία μας, οι ένδοξοι νεομάρτυρες οι οποίοι πορφύρωσαν τον τόπο αυτό με το αίμα τους και με την θυσία τους. Αυτό που θα σώσει την πατρίδα μας είναι η ενότητά μας, όταν εμείς έχουμε ενότητα, όταν συγχρόνως έχουμε σταθερότητα, όταν εμείς πάμε να τους δώσουμε πράγματα τα οποία εκείνοι δεν έχουν, πολιτισμό, όταν εμείς τους παρέχουμε τρόπο ζωής, μέθοδο θεραπείας. Γιατί ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που απασχολεί σήμερα τον άνθρωπο και ιδιαίτερα τους δυτικούς? Πώς μπορεί ο άνθρωπος να ξεπεράσει το μυστήριο του θανάτου? Πώς μπορεί ο άνθρωπος να ξεπεράσει αυτή την ιδιαίτερη στιγμή? Και η απάντηση της Εκκλησίας τι είναι? Είναι η Ανάσταση, είναι ο Χριστός. Εμείς πιστεύουμε στην Ανάσταση, εμείς ομολογούμε την Ανάσταση. Η Εκκλησία μας είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως, είναι η Εκκλησία της ζωής, και αυτός ο οποίος ενώνεται με τον Χριστό, αυτός πραγματικά και καταπατά τον θάνατο και καταργεί τον θάνατο και γεύεται από αυτή τη ζωή την αιωνιότητα, τη Βασιλεία των Ουρανών, γιατί η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί.
πόσοι θα κοινωνήσουμε σήμερα των αχράντων μυστηρίων, εμέσα μας θα πάρουμε αυτά τα σπέρματα της Αναστάσεως και θα καταπατήσουμε τον θάνατο. Ρώτησε ένας δυτικός τον Όσιο Παΐσιο τον Αγιορείτη, πώς μπορεί ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει αυτό το φρικτό μυστήριο του θανάτου. Και ξέρετε τι του απήντησε αυτός ο Άγιος της Εκκλησίας μας. Εμείς αγαπητέ μου εδώ στο Άγιον Όρος, κάθε μέρα κουταλιά-κουταλιά καταπίνουμε τον θάνατο. Κάθε μέρα τον καταργούμε μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Άρα λοιπόν όταν έρχεται εκείνος, δεν βρίσκει τίποτα επάνω μας παρά μόνο τη ζωή. Γιατί αυτός ο οποίος ενώνεται με τον Χριστό, αυτός και έχει μέσα του τη ζωή. Το είπε ο ίδιος ο Χριστός. Εγώ ήλθον ειν να ζωήν έχωσι και περισσόν έχωσι. Άρα λοιπόν φεύγουμε από αυτόν τον κόσμο αναστημένοι και ήδη βρισκόμαστε στην κατάσταση της αιωνίου μακαριότητος. Απολαμβάνουμε τα αγαθά της αιωνίου ζωής. Να λοιπόν τι χρειάζεται σήμερα η Εκκλησία μας. Να γιατί μας χρειάζεται αυτή η σταθερότητα, προκειμένου εμείς οι ίδιοι να γευτούμε αυτή την παρουσία του Χριστού. Αλλά συγχρόνως μας χρειάζεται και αυτή η συνέπεια που είναι συνδεδεμένη με την σταθερότητα. Δεν μπορούμε άλλα να λέμε μέσα στην Εκκλησία μας. Εδώ να ομολογούμε εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός και εκτός της Εκκλησίας. Να ομολογούμε και να πρεσβεύουμε άλλους θεούς, άλλα είδωλα τα οποία υπάρχουν σήμερα γύρω μας. Αυτό οι πατέρες μας κράτησαν. Αυτό μας παραδίδουν σαν πολύτιμη παρακαταθήκη, τη σταθερότητα και τη συνέπεια. Αυτό θα ήθελα να ευχηθώ σήμερα με τις πολλές ευχές του Σεπτού Ποιμενάρχου σας, των Αγίων Καθηγουμένων, αλλά και των Σεβαστών Πρεσβυτέρων του Ιερού Θυσιαστηρίου, από τις μορφές του Αγίου Αθανασίου και του Αγίου Κυρίλου, να πάρουμε αυτή τη σταθερότητα και αυτή τη συνέπεια στη ζωή μας, για να αντιμετωπίσουμε όσα η αγάπη του Θεού θα επιτρέψει γύρω μας και να είμαστε σίγουροι ότι όταν εμείς έχουμε αυτή τη σταθερότητα και αυτή τη συνέπεια, θα είναι ο Θεός μαζί μας. Μπορεί οι άλλοι να διαθέτουν πολλά, ούτε εν άρμαση και ούτε εν ύπης, εμείς δε εν ονόματι Κυρίου του Θεού ημών μεγαλειθυνσόμεθα. Εμείς θα νικήσουμε, γιατί θα έχουμε την παρουσία του Θεού, θα έχουμε τη βοήθεια και τις πολλές πρεσβείες της Παναγίας μας και των Αγίων της πίστεώς μας. Θα ήθελα σήμερα να ευχηθώ συγχρόνως και στο Σεπτό Ποιμενάρχη σας, κάποτε γιόρταζε, πέρσι σαν Αρχιμανδρίτης γιόρταζε. Φέτος λοιπόν θέλησε να μεταφέρει τη γιορτή του στις 2 Μαΐου και πολύ καλά έκανε, γιατί είναι η μέρα της κοιμήσεως του μεγάλου πατρός της Εκκλησίας του Αγίου Αθανασίου. Επειδή όμως κάποτε γιόρταζε, σήμερα πάλι ο Άγιος Αθανάσιος βρίσκεται μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας μας, να του ευχηθώ η ζωή του να είναι σταθερή όπως μέχρι σήμερα, αλλά και συνεπής όπως μέχρι σήμερα, να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια μέθοδο θεραπείας, ό,τι παρελάβαμε από τους πνευματικούς μας πατέρες, ό,τι μας παρέδωσε η Εκκλησία. Αυτό να κρατήσει σαν πολύτιμη παρακαταθήκη και αυτό να μεταφέρει εδώ στο λαό της Κιάτιστας και του Βοΐου, αφού είναι ένας διάδοχος μεγάλων μορφών όπως του Αντωνίου και του Παύλου, που πραγματικά στη ζωή τους τους διέκρινε και η σταθερότητα και η συνέπεια. Χρόνια πολλά αδελφοί μου, να χαίρεστε τον επίσκοπό σας, να σας χαίρετε και εκείνος και όλοι να έχετε πλούσια την ευλογία και τη χάρη των μεγάλων αυτών Αγίων της Εκκλησίας μας. Αμήν. Ο Πνεύμα Κύριε, ορθολόξιε
μας εξέδευε κι φύλας των σπόρων της πίστεως η εφοδρία του πνεύματος ως ιε διώσε υμνούμεν Αθανάσιε. Εν ίδια Ιησούς αιώνας των αιώνων, αμήν. Η πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και πιστεύων Λόγου, εν συγκυρίνην δώσιμην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρων. Πάντα τελεσφορείς αυτόν τον νόμο σου ψήφι και φιλεύσεις αυτήν την πάντα που σε εκπίνει, καρπούσεις, απόλαυσης και προφήνει μητέρα. Το της πέρμας, τους τρεις πέδας και Δανιήλ, τον Ευαγγελόνια, Μροδιέκονα, Μροτέρους, Αναδείξας. Αυτός πανάγκατε βασιλεύ και τα σπέρματα ταύτα συντήθεια φόρης. Καρπείς ευλόγησον και τους εξαυτών μεταλαμβάνοντας. Πιστούς δούλους σου Αγίας, που της δόξης και τιμή. Τον Εναγίους Πατέρων ημών Αθανασίου και Κυρίου Πατριαρχών Αλεξανδρίας. Τα αυτά που νοητέψαν παρά των σοβούλων, πεις δημόσιο να την ευσεβήτη πίστη τελειοθέντων. Παράσπουδε αγαθέ, πεις τα εύτρεπίσα σιτάθα, και τη στιγμή μην επιτελούσι πάντα τα προσωτηρία ενετήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείας της Πανακράντου σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, των Εναγίους Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Αθανασίου και Κυρίλου Πατριαρχών Αλεξανδρίας, όν την σύναξη εορτάζομεν και πάντων σου των Αγίων, ποτισίου ευλογών και αγιάζων τα σήμαντα Χριστέω Θεός ημών, εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν του ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος. Όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος. Όνομα Κυρίου ευλογημένων η επαρχία του χωρίου γιορτάζει τον Άγιο Αθανάσιο σε αυτό εδώ το πολύ όμορφο μοναστήρι, το οποίο ο ηγούμενος, τον πατήρ Νικηφόρος, με τη βοήθεια του πατρός Νικολάου και του όλων εσάς, το έχει αναδείξει πραγματικά σε ένα κέντρο της Ορθοδοξίας. Την όμορφη αυτή και χαρμόσυνη ημέρα έχουμε και επιπλέον χαρές. Μία μεγάλη χαρά είναι πως έχουμε κοντά μας και λειτουργήσε σήμερα μαζί μας και κήρυξε τον Θείο Λόγο ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καστορίας, κύριος Σεραφείμ, ο καλός μας γείτονας, αυτός ο οποίος πάντοτε στηρίζει την επαρχία αυτή της Ιεράς Μητροπόλεως Ισανίου και Σιατής της με κάθε τρόπο και με πολυπίκυλη συμπαράσταση. Λειτουργήσε, κήρυξε τον Θείο Λόγο με πολύ γραφειρό τρόπο, μας δίδαξε τα νάματα της πίστεως και μας έδωσε δύναμη για να συνεχίσουμε την πορεία αυτή της ζωής μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και παρακαλούμε τον Άγιο Αθανάσιο να του δίνει πάντα τα προσωτηρία αιτήματα και ό,τι έχει στην καρδιά του. Χαιρόμαστε πάρα πολύ επίσης για τον πανοσιολογιότατο αρχιμαντρίτη κύριο Σεραφείμ, τον οικούμενο της Ιεράς Σταυροεπιγειακής Μονής του Αγίου Νικάνορος της Άβορδας, ο οποίος μας έφερε την κάρα του Αγίου αυτού, του μεγάλου αυτού και θαυματουργού Αγίου μας, του Αγίου Νικάνορος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ
διότι άφησε πάρα πολλές υποχρεώσεις και ακύρωσε πολλές άλλες προσκλήσεις που είχε για να μεταφέρει την Αγία Κάρα και την έφερε εδώ στο μοναστήρι του Αγίου Αθανασίου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλή του την καρδιά, για τη θυσία που έκανε και ευχόμαστε και ο Άγιος Νικάνορας και ο Άγιος Αθανάσιος να βρίσκονται πάντα βοηθή και συμπαραστάτες στη ζωή του. Ο πατήρ Νικηφόρος έχει ετοιμάσει μία μικρή ευλογία, ένα πολύ πολύ ελάχιστο, ένα μικρό επιγονάτιο για τον πατέρα Σεραφείμ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γέροντα. Εμείς ευχαριστούμε για όλοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ταυτόχρονα τους καλούς μας ιερείς που λειτουργήσαμε σήμερα μαζί και από κοντά και από μακριά, τους καλούς μας άρχοντες, τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Βουλευτή, τον κύριο Δήμαρχο και τους συναυτό και τους υπολείπους τοπικούς άρχοντες της πατρίδος μας και του Δήμου μας και της περιοχής μας και να τους ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου ο Άγιος Αθανάσιος να στηρίζει τα βήματα της ζωής τους και να μπορούν και να στέκονται αυτοί όρθιοι μπροστά στη λέλαπα που ταλαιπωρεί την πατρίδα μας. Να ευχαριστήσω τέλος και όλους εσάς που ήρθατε σήμερα εδώ και προσευχηθήκατε προς τον Άγιο Αθανάσιο και ζητήσετε τη βοήθειά του. Εύχομαι ο Άγιος Αθανάσιος να σας δίνει όλα όσα ζητήσατε από την καρδιά σας. Να ευχαριστήσω βέβαια ιδιαιτέρως θα ήθελα πολύ και όλους όσους όχι απλά εκκλησιάζονται στο μοναστήρι, αλλά και βοηθούν το μοναστήρι και είναι εκτίτορες της Μονής και δίνουν από το υστέρημά τους ή το περίσευμά τους ή από το χρόνο τους. Δίδουν προς τη Μονή για να μπορέσει αυτό το μοναστήρι όχι απλά να είναι λειτουργικό, αλλά να γίνεται το ομορφότερο μοναστήρι της πατρίδας μας, το ομορφότερο μοναστήρι της περιοχής μας, να είναι ένα μοναστήρι το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει πολλούς μοναχούς, μεγάλη αδελφότητα. Κυρίως όμως μέχρι στιγμής φιλοξενεί μια πολύ μεγάλη καρδιά, που είναι η καρδιά του πατρός Νικηφόρου, ο οποίος έχει δώσει όλη του τη ζωή για τον Άγιο Αθανάσιο και το μοναστήρι αυτό. Να ευχαριστήσω μέσα την καρδιά μου και τον πατέρα Νικηφόρο, αλλά και όλους εσάς. Κυρίως όμως αυτούς οι οποίοι βοηθούν το μοναστήρι και δίνουν από το υστέρημά τους και τη συντήρηση και τον καλοπισμό και τον εξοπλισμό της μονής αυτής του Αγίου Αθανασίου. Κυρίως δε να ευχαριστήσω αυτούς τους οποίους θα μιλήσει τώρα ο πατήρ Νικηφόρος. Να μην τα λέω όλα εγώ, θα μιλήσει ο πατήρ Νικηφόρος. Ευλαβέστατη και εντιμότατη Κύριε Θεόδωρε Σιετή και Νικόλαε Μαντζιάρη, τους επευσεβία και θείο ζήλο διακριθέντας πιστός, τους πολύ προθυμία και αφοσιώσει αρρωγούς, ερχομένους εναείς, μοναστηρείς και λυπείς κοινόμαση Κυρίου, η Αγία Ημών Εκκλησία δικαίως συμπεριλαμβάνει εις τας λειτουργικάς αυτής ευχάς, όλος δε εξαιρέτως επεύχεται, όπως Κύριος ο Θεός ημών αγιάσει τούτους, ως αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου του. Τι αυτήν ολόθερμος και διάπειρος ευχή, αναφέρεται και υπό της ταπεινότητός μου υπέρ της ημετέρας ευγενίας. Εν δες προς Θεόν οικεσίες μου απευθυνόμενες εν τη επιτελέση των θείων και ιερών λειτουργιών εις το καθολικόν της υποανασύσταση παλεφά του Ιεράς Ταύτης Μονής της τιμωμένης επωνόματι του Εναγίης Πατρός ημών και Οικουμενικού Διδασκάλου Αθανασίου Πατριάρχου της Μεγάλης Πόλεως Αλεξανδρίας, επιδιαζούσης αγάπης και ανυποκρίτω ευλαβία, περιβάλλεται την εργώδη προσπάθεια της ανακωδητής ανοικοδομήσεώς της, ιδιαίτερος δε όμως μνήας και αξίας επένου τη χάνει η ηγεμονική ημών δωρεά υπέρ των συνεχιζομένων εντάφθα οικοδομικών έργων
περίς και εν καρδίου απευθυνόμενος προς ημάς ευχαριστίας και επένους. Καθότι δια της ευσεβεστάτης δωρεάς σας κατατάσσεστε δικαίωση τους μεγάλους ευεργέτας και κτήτορας της Ιεράς Ταύτης Μονής. Διαβεβαιώνουν περί των ημετέρων προσευχών, υπερημόνω πως Κύριος ο Θεός, πρεσβείες του Αγίου Αθανασίου ενισχύει εν την πίστη, πάντοτε διαφυλάτη δε εν υγεία και δυνάμει επιμήκηστον, επιδαξιλεύω την ημετέρα ευσεβίαν, πλουσίαν τη χάρη του εν Τριάδη Θεού και απονέμω εις ημάς, δια των χειρών, του σεβασμιωτάτου Δεσπότου και Αυθέντου ημών Κυρίου Κυρίου Αθανασίου, των παρόντα πάπυρων, Κύριο Θεόδωρο Σιετή πρώτα. Ελάτε κύριε Θεόδωρο. Και τον κύριο Νικόλο Μαντζιάρη. Εις αιωνίαν ανάμνησιν, έτι δε και τον μεγαλό σταυρό της Ιεράς Μονής Αγίου Αθανασίου. Συντεσιερετικές μου ευλογίες διατελώ ο ενηγουμένης ελάχιστος Αρχιμανδρίτης Νικηφόρος Μητρούδης εν ερατήρα τη 18η Ιανουαρίου Σωτηρίου έτους 2020. Ευχαριστία δε ιδιαιτέρως προς το κτέλ Κοζάνης που πάντοτε στέκεται στο πλευρό του μοναστηριού, μια που οι περισσότεροι σχεδόν οδηγοί του κτέλ Κοζάνης είναι από την Εράτηρα και μας στηρίζει στο έργο μας και πάντοτε τους ευχαριστούμε που στέλνουν τα λεωφορεία και μεταφέρουν τον κόσμο. Είναι τέτοια ημέρα που θα ήθελα ενώπιον όλων το πω. Τους ευχαριστούμε και ευχόμαστε να συνεχίσει αυτή η καλή συνεργασία που έχουμε. Oh.
τέλος έλθε επί μας, δι' αυτού τη αχάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί.